του ο κύριο Γιάννο είναι δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ αυτή τη φορά εδώ στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλαμπίδη. Χαρά μου, σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Συνήθω μιλάμε μέσω των, Sky. <laughs> του Skype και, και, μέσω τη τεχνολογία. Αυτή τη φορά είσαστε εδώ. Θα ήθελα πριν ε, μου δώσετε τα φώτα σα για Κυρίω για τι τουρκικέ εκλογέ και αυτά που μπορεί να περιμένουμε, μπορεί να μην περιμένουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Να μου δώσετε ένα στίγμα πώ αντιμετώπισε η Μεγαλώνησο το αποτέλεσμα εδώ, των δικών μα εκλογών. Ε, Εμεί πάντοτε έχουμε μια αντίληψη για την Ελλάδα ότι είναι η μητέρα πατρίδα. Άρα, ότι είναι καλό για την Ελλάδα είναι τουλάχιστον συναισθηματικά καλό και για μας. Και για την Κύπρο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι σεβόμαστε απόλυτα τη λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή αυτό αποφάσισαν οι Ελλαδίτες αδερφοί, αυτό είμαι θα υποχρεωμένοι να σεβαστούμε κι εμείς. Ε, με τις ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό, σοβαρό πρόβλημα. Συνεπώς πιστεύω ότι οποιαδήποτε κι αν ήταν η ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε κι αν είναι η ελληνική κυβέρνηση, η συνεργασία θα συνεχίσει να υπάρχει. Υπάρχουν βεβαίως ανοιχτά ζητήματα από το κυπριακό μέχρι τα ενεργειακά και νομίζω ότι θα συνεχίσει σε αυτό το πλάνο εκτός απρόπτων. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ως Κύπριους ποια είναι η ελληνική κυβέρνηση. Εμάς μας ποια ενδιαφέρει πολιτική που η πολιτική που ακολουθείτε και να είναι εθνοπρεπής. Μάλιστα. Τώρα το εθνοπρεπής... Προσλαμβάνει πολλέ ερμηνείε. Έχουμε πλέον ε, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, είχαμε ναι. ζητούμενα, τώρα έχουμε δεδομένα. Mm -hmm. Πολιτικά έχουμε δεδομένα. Έτσι Έχουμε κυριαρχία Μητσοτάκη στην, στην, Ελλάδα. στην Ελλάδα. Κυριαρχία Ερντογάν στην ε, Τουρκία. Γιατί αυτό η... δεν το ξέρουμε ακόμη. Τουλάχιστον από την πρώτη κάλπη. Ναι. Γιατί είναι τόσο μικρό το ποσοστό που του απομένει για να κερδίσει ναι, τι ναι, κάλπε. Ναι. Τουλάχιστον αυτό οικάζουν οι περισσότεροι αναλυτέ. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο σκηνικό. Είχα πέσει έξω όμω την προηγούμενη φορά. Ναι, είχα πέσει έξω. Αν πάρουμε μια υπόθεση εργασία, ότι yeah. έχουμε επανάληψη του ίδιου σκηνικού, δηλαδή Μιτσοτάκη στην Ελλάδα, Ερντογάν στην Τουρκία. Yeah. Το προηγούμενο διάστημα δεν είδαμε ότι, αν εξαιρέσουμε την περίοδο, τη μετασυσμική περίοδο, όπου υπήρξε ένα έτσι, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, συγκταγκάλιασμα ή yeah. τουλάχιστον ένα μορατόριο στι απειλέ. Δεν ήταν και οι καλύτερε δυνατέ σχέσει. Έχει υποθεί το Μητσοτάκι και έχουν υποθεί πάρα πολλά. Μνημόνια ε, 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 με τη Λιβύη, Πάρα πολλά ζητή, ζητήματα. Πώ το βλέπετε εσεί. Α πω, κατά καιρού η Τουρκία μπορεί να αλλάζει τη ρητορική τη, αλλά δεν αλλάζει την πολιτική τη. Ναι. Για παράδειγμα, οι, 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 οι Ερτογανιστέ έχουν διδαχθεί από του κεμαλιστέ την εξωτερική πολιτική, κυρίω στα τουρκικα Άρα έχουμε τους δασκάλους και τους μαθητές. Υπενθυμίζω ότι στο Κυπριακό αυτό που σήμερα ονομάζεται ισότιμη κυριαρχία είχε τεθεί από τους κεμαλιστές και δει από τον Μπουλέν Τζεβίτ το Φεβρουάριο του 1974. λίγο, λίγο μετά το... Λίγο πριν, λίγο πριν, από πριν το... την εισβολή. Την εισβολή ναι. Και ανάγκασε τότε τον Αρχιεπίσκοπο και Πρόεδρο Μακάριο να διακόψει τις συνομιλίες, οι οποίες επανέρχησαν τον Ιούνιο, δηλαδή ένα μήνα πριν την εισβολή. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η τουρκική πολιτική είναι πάγια και είναι ψευδέστηση κάποιο να πιστεύει ότι η αλλαγή οποιασδήποτε ηγεσία θα φέρει και αλλαγή στην τουρκική πολιτική όταν Ελλάδα και Κύπρο επί σειρά ετών είναι σκηταλοδρομή, θα έλεγα, μιας μια πολιτική αδιεξόδου. Δηλαδή, οι πολιτικέ οι οποίε του εξευμενισμού ότι, και των ψευδεστήσεων ότι εάν δεν προκαλέσουμε κόστο στην Τουρκία, για αν τους προσφέρουμε κάποια δώρα, τα οποία συνήθως δεν συνοδεύονται από αντίδοτα. Αφενός στην Κύπρο έχουν δημιουργήσει τετελεσμένα, διχοτομικά, και αφετέρου στο Αιγαίο έχουν δημιουργήσει γκρίζε ζώνες. Και κομμάτι-κομμάτι αυτός που χάνει δεν είναι η Τουρκία. Αυτός που χάνει είναι ο Ελληνισμό. Επειδή δε η Τουρκία απειλεί ενιαία από τη Θράκη, ακούσατε την Αξιλέρη, από τη Δράμα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Άρα είναι ψευδές να πιστεύει κάποιος ότι και μαλιστές εάν εκλεγούν θα φέρουν οποιαδήποτε αλλαγή. Μέχρι την Κύπρο μας απειλεί ενία. Θεωρώ λαθασμένη οποιαδήποτε πολιτική δεν απαντά στη λογική της αποτροπής. Γιατί, διότι η πολιτική της αποτροπής φέρνει σταθερότητα και αποκλεί τις κρίσεις. Όταν είναι επιτιθέμενος η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι εσύ είσαι αδύνατος ή είσαι έτοιμος να υποχωρήσεις, τότε επιδιώκει να κερδίσει είτε δια της σκιάς της ισχύως της, είτε δια των όπλων εκεί και όπου χρειάζεται. Βεβαίως η Τουρκία δεν πρόκειται να μπει σε πολεμικές σειράξεις, εάν δεν είναι βέβαιη για το αποτέλεσμα και αν δεν εργαστεί στη λογική του κόστους ωφέλου, Γι' αυτό και ε, το τονίζω με επιτάσιο ότι η αχίλιος πτέρνα του ελληνισμού στρατιωτικά είναι η Κύπρος. Γι' αυτό βεβαίω δεν ευθύνεται η Ελλάδα, αλλά πρωτίστως ευθυνόμαστε εμείς οι Κύπροι που δεν φροντίζουμε. Να φτιάξουμε επαρκή άμυνα και μετά η Ελλάδα. Κύριε Χαραλαμπίδη, ε, εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, είπατε ότι ενδεχομένω είναι, ενδεχομένως είναι μια, έτσι, ένα θολό το οποίο αν νομίζουμε ότι θα αλλάξει, είτε είναι ο Ερντογάν είτε είναι ο Κιλίν Τάρογαν, θα αλλάξει πολιτική. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η ψευδέστηση, όπω τη χαρακτηρίσατε, mm -hmm. ότι ενδεχομένω με την αλλαγή πολιτικού κοινικού στην Τουρκία να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί υπάρχει αυτή η ψευδέστηση και από τα μέσα ενημέρωση, αλλά ακόμα και από πολιτικού παράγοντε, ακούγονται αυτέ οι λέξει. Πρώτον, κακή ανάγνωση του τουρκικού πολιτικού σκηνικού δεύτερον, όπως μου έλαγε ο Μακαρίτης ο Νεοκλήσος Αρής, μάθη Γιάννο παιδί μου να αναλύσει την Τουρκία ως Τούρκος και όχι ως Έλληνας. Σωστό αυτό. Ε, είχα την τύχη την ατυχία 15 χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχω σε αποστολέ που πήγαινα στην Τουρκία, ξέρω αρκετά καλά τον τρόπο σκέψης τους, είναι εντελώς διαφορετικός. Να πω ένα παράδειγμα. Ακούω από τα Κυπριακά και τα ελλαδικά μου μόνο ότι υπάρχει οικονομική κρίση στην Τουρκία και ότι αυτό θα ήταν προ όφελο των κεμαλιστών. Αντίβαρο για την Αντίβα... κυριαρχία του, Προσέξτε του Ερτογάν. Προσέξτε τι συμβαίνει. Πού είναι λάθο η ανάλυση. Πρώτο, ο Ερντογάν δεν λειτουργεί στα θέματα τη οικονομία δυτικό στροφα, αλλά επί τη βάση του λεγόμενου Ισλαμικού μοντέλου οικονομικού, που είναι εντελώ διαφορετικό. Ένα. Δύο. Τι λέει ο Ερτογάν δεν λειτουργει στα θεματα τη οικονομια δυτικόστροφα αλλα επι τη βαση Λέει ο ερτογαν λεει ο ερτογαν εγώ μπορεί να έχετε οικονομικά προβλήματα, αλλά σας εγγυάμαι ότι θα είναι η τουρκική οικονομία. Ενώ αυτός θα τη δώσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επιλέξετε εμένα στο κεφάλι σας ή τους δυτικούς που είδατε ακόμη και στους ίδιους, τους φίλους τους, τους Έλληνες, τους Ισπανούς, του τους το, Πορτογάλους. Το, τι το καλά, ναι. Ερώτηση τώρα. Μπαίνοντα στη ψυχολογία της τουρκικής κοινωνίας, Μπορεί κάποιο να αντιληφθεί το δίλημα που βάζει ο Ερντογάν, αλλά που στι αναλύσει τη δικέ μα δεν περνά. Δεύτερο, η διαστρωμάτωση και η κουλτούρα τη τουρκική κοινωνία είναι εντελώ διαφορετική από την ελλαδική και την κυπριακή και αυτό αποδεικνύεται και στι εκλογέ. Στι παραλιακέ περιοχέ, όπου είναι πιο εξευρωπαϊσμένοι, υπάρχει πιο πολύ χρήμα, πιο τη κουλτούρα, βλέπουμε ναι, του κεμαλιστές ναι, να κερδίζουν. Υπερισχύουν, ναι, δεν είναι τυχαίο. Ναι. Ενώ στο εσωτερικό, βλέπουμε. Στη βαθιά Ανατολή. Στη βαθιά ανατολή, Βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική σκέψη, διαφορετική κουλτούρα. Οι ιδέα ανάγκε τη απλή κοινωνία δεν είναι όπω τη δική μα. Ναι. Γι' αυτό και ε, παλαιότερα είχα συμμετάσχει και σε συνέδρια στην Τουρκία για τα θέματα του προεκλογικού. Ο Ερτογάν χρησιμοποιούσε, για παράδειγμα, παλαιότερα έδινε ε, ένα τάμπλετ, ε, υποσχόταν πλυντήρια. Τώρα προσέξτε, κάτι που δεν περνά πάλι στα δικά μας μέσα μαζικής ενημερώσεις. Έχετε προσέξει ότι διαφημίζει το νέο ηλεκτρικό τουρκικό αυτοκίνητο. Ναι. Παραπέμπει, Χίτλερ, <laughs> Volkswagen, αυτοκίνητο του λαού. Άρα ο Τούρκος πολίτης βλέπει ορισμένα πράγματα τα οποία είτε εμείς δεν βλέπουμε είτε δεν φτάνουν Ποτέ κοντά μα στι αναλύσει για να μπούμε στη ψυχοσύνθεσή του και να δούμε με τι κλίμακα. Τόσο πολύ απέχουμε η ψυχοσύνθεση του Έλληνα από την ψυχοσύνθεση του ναι, Τσέιμπαχ. τόσο μεγάλη. Υπάρχει Δίπλα διάφορα. είμαστε κοινά στοιχεία. Έχουμε κοινά υπάρχει. πολιτισμικά, υπάρχει μουσικά. Τόση μεγάλη απόσταση ναι, στην α... πολιτική. Στη... Γιατί στην κοινωνία δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση. Στη... Υπάρχει, υπάρχει στα θέματα τη ε, κουλτούρα και υπάρχει πιστεύω και στα θέματα. Του πατριωτισμού, δηλαδή ένα αριστερό κόμμα όπω ήταν για παράδειγμα αυτό του Ετζεβίτ του 1974. Καλοθέω να το κάνει αριστερό κόμμα. Ναι, αυτό, ναι. Έτσι. Προσέξτε τι θέλω να πω. Ότι η αριστερά στην Τουρκία είναι εθνικιστική, σοβινιστική για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ναι. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε. Δηλαδή ότι το συγκείμενο, το ιδεολογικό και το πολιτικό έχει διαφορέ. Άρα, εάν να ακούω τη λέξη αριστερά στην Τουρκία και τη συγκρίνω. Με αριστερά στην Ελλάδα, στην Κύπρο, τότε και η ανάλυση μου είναι όπω μια μαθηματική πρόταση, ενδεχομένω να βγει λαθασμένη. Σωστό. Εδώ διαπιστώνω ότι γίνονται τα λάθη και τα συμπεράσματα. Κύριε Χαραλαπίδη, μία, μία, τελευ μία τελευταία ερώτηση και Κύριε. αν μπορούμε, επειδή δεν έχουμε και δυστυχώ πολύ χρόνο, μήπως μπορούμε να την απαντήσουμε ε, λίγο σύντομα. Υπάρχει ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό, Υπό αυτές ή... αυτέ αν αλλάξει ενδεχομένω το πολιτικό σκηνικό, θα είναι δεν διαφορετικά. Υπάρχει, ε, δεν υ, η, το Κυπριακό είναι σε λάθο ράγε. Είναι, με τα λύπη μου, παρατηρώ υπόθεση των τεμπών Είμαστε σε λάθο ράγε. Η λύση θα είναι σύγκρουση. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Η λύση θα είναι σύγκρουση. Δηλαδή, να επιστρέψουμε πίσω στο κράσμα μοντανά. Θα σα αναφέρω αυτό που λέει και η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση. Η συμφωνημένη λύση τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι Έλληνε που θα επιστρέψουν στο βορρά χάνουν το δικαίωμα της ψήφου. Δηλαδή πάμε σε δύο κράτη προτού πάμε σε συνομιλίες. Γι' αυτό και οι Τούρκοι λένε καλά αφού αυτά τα αποφασίζουμε Τι σας πειράζει αν είναι συνιστόντα ή ανεξάρτητα κράτη. Άρα είμαστε σε πολύ λάθος δρόμο και εδώ είναι που πρέπει να προσέξει η Ελλάδα ότι η κακή επίλυση του Κυπριακού θα φέρει κακέ εξελίξει στο Αιγαίο και η κακή επίλυση των Ελλαδοτουρκικών θα φέρει κακέ εξελίξει στο Κυπριακό. Δηλαδή, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα, κλει... δεν θα έχουμε επίλυση, θα έχουμε περιστασιακό κλείσιμο αυτών των ζητημάτων, τα οποία η Τουρκία θα ξανανοίξει για να αποτελειώσει αυτό που ονομάζει αναθεωρητική πολιτική. Μάλιστα. Κύριε Καρλαπίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Θα τα Εστε πούμε και ευχαριστώ. πάλι την Κυριακή. Βεβαίως. Φαντάζομαι θα είσαι στην Κύπρο τότε. Ναι, θα, ναι, θα, 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 είμαι θα τα ναι. πούμε μέσω πάλι τη τεχνολογία. Να είστε ευχαριστώ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Yeah. Λοιπόν, ε, κύριοι... κυρίε